Πάμε να συζητήσουμε με αφορμή μια άλλη ανακοίνωση που έγινε γνωστή σήμερα και πάλι από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή για την συνέχεια της συνεργασίας με την ομάδα του ιατρικού επιτελείου και των φυσικοθεραπευτών με επικεφαλή τον κύριο Κωνσταντίνο Μανόλογλου, τον χειρούργο ορθοπαιδικό, με τους ήχους του Iggy Pop. Τον καλησπερίζουμε και του λέμε καλή δύναμη. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα σε όλους. Και καλό μήνα. Επίσης, καλό μήνα. Μπορείτε να κάνετε κάτι γιατί ακούω και εμένα? Να κάνω κάτι, Ναι. Ένα λεπτό λίγο γιατί το έχω στο Bluetooth του αυτοκινήτου να το πάρω λίγο επάνω. Α, μάλλον γι' αυτό ακούω και εμένα. Ναι, αν είναι εφικτό. Εντάξει, ακούω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Σε όλο το team. Καλά, είναι περιττή η ερώτηση για το πόσο θα θέλατε να συνεχίσετε και το κάνετε πράξη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τέθηκε ποτέ θέμα θέλησης ή όχι, ή μη επισημίας. Επισημία υπάρχει και φαίνεται εδώ και χρόνια έμπρακτα από όλους τους ανθρώπους που παρτίζουν αυτή την ομάδα. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι άνθρωποι που είναι ακόμα περισσότερα χρόνια από μένα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μεταγενέστερα, αλλά δέθηκαν. Είμαστε πολλοί. Και δόξα τω Θεώ προσφέρουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Έγινε μια ανακοίνωση λοιπόν. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια πρώτη κίνηση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα και με εμάς. Σαφώς κάποια πράγματα μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες και η προβιωσιμότητα και η επιβίωση της ομάδος είναι πρώτη προτεραιότητα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες κουβέντες και με τους ανθρώπους που ίσως θεωρούμε πιο δεδομένους και πιο σίγουρους. Έστω και αργά έγινε μια κουβέντα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα παραπάνω. Αρκεί βέβαια να υπάρξει μια κατάσταση υγιής, έτσι, γιατί βλέπεις ότι τόσο καιρό δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται κανένας μας. Μάλλον σήμερα θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα, γιατί όλος ο κόσμος ανησυχεί, όλοι οι άνθρωποι που είναι μέσα και έξω από την ομάδα έχουν μια αγωνία, μια ανασφάλεια νιώθουν, ένα άγχος για το τι μέλη γενέθλια, έτσι, διότι δεν ξέρω πόσο έχουν συνειδητοποιήσει όλος ο κόσμος ότι άλλο η γάμα εθνική ερασιτεχνική και άλλο η β' κατηγορία που είναι επαγγελματική. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Εύχομαι βέβαια και για σας και για το team και για τους συνεργάτες σας να είστε όλη τη χρονιά ξεκούραστοι. Να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί σας, τίποτα, αν μπορεί να γίνει αυτό πράξη και εννοώ φυσικά να έχουν... Μπορεί να μην ασχοληθείτε, εμείς όμως λίγο απίθανο να μην ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που έχουμε ένα υγεία απέναντί μας. Εννοώ να μην υπάρξουν τραυματισμοί, έτσι, να είναι υγιέστατοι όλοι οι παίκτες. Όσο το δυνατόν, ναι, και πιο ελαφρύς τραυματισμοί, έτσι, είναι φυσικά δυνατό μια ομάδα... Όλο και κάτι προκύπτει, αλίμονο, ναι, αλλά να είναι όπως το είπατε. Να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ. Mm-hmm. Το καλό να τρέξουν οι εξελίξεις, να γίνει πράξη ό,τι να γίνει με ωραίο τρόπο, έτσι, διότι αρκετές φορές όταν υπάρχουν εξελίξεις διαταράσσονται κάποιες ισορροπίες που μπορεί να έχουν υπάρξει, δηλαδή να χωρίς να υπάρχει κάτι που θα δυσανασχετήσει και θα δυσανασχετήσει κάποιους ανθρώπους. Και όλοι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δηλαδή, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό. Γιατί ξέρεις, ο Ηρακλής περισσότερες φορές εκ των έσω καταστρέφεται. Οπότε ας καταφέρουμε για μια φορά να είμαστε έτσι όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό. Το team, μέλη του team είναι ήδη στην Άουσα, στα 3-5 πηγάδια, θα αυξηθεί ο αριθμός. Ναι, είναι ο Κώστας Τσολακίδης που είναι ο κεφαλής φυσιοθεραπευτής, θα πάει ο Γιώργος Ροδίτης, θα είμαστε και εμείς από κοντά και εγώ και ο Νίκος Οξυλούρης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή επάνδρωσης του team, είναι όλα ok. Είπατε για τον Νίκο τον Οξυλούρη, φαντάζομαι το δίδυμο θα είναι πάλι και στα δύο, έτσι, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε, ναι. Όπως και πέρυσι. Βάζουμε πάλι κάτω τη μασχάλη μας, αλλά εντάξει, να το κάνουμε. Έχουμε, ξέρεις, γίνεται, το team, το ιατρικό, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Ίσως, ξέρεις, η μπάλα παίρνει τον αυτόν που ακούγεται, τον γιατρό της ομάδος, και είτε στα καλά είτε στα κακά.
Καλώς ή κακώς όμως το team και αυτό που τραβάει το μεγαλύτερο look είναι το υπόλοιπο. Ώστε οι φυσιοθεραπευτές, δηλαδή οι μασέρ, οι φροντιστές, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με εμάς και είναι και αυτοί οι οποίοι βγάζουν όλο το, βγάζουν το φίδι από την τρύπα στις περισσότερες περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια κυρίως οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω-γύρω από την ομάδα και κατεβάζει και εμείς φυσικά. Έτσι δεν θέλω να, ούτε να ευλογώ τα γένια μου, αλλά ούτε να αποποιηθώ το μερίδιο και ευθύνης και έτσι, πράξεων που μου αναλογεί. Έχω μήνυμα να σας ρωτήσω και για το μπάσκετ. Και προφανώς αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με το ότι και άλλες φορές που έχουμε συζητήσει με αφορμή κάποιους τραυματισμούς, ίσως είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, σας άκουσα να καταγράφετε και ως φίλος του Ηρακλή την άποψή σας, είτε για το ποδόσφαιρο όπως κάνατε προλίγου, είτε για το μπάσκετ. Και αφού θα είστε και φέτος στο μπάσκετ, εκεί είμαστε λίγο σε μια κατάσταση αναμονής, έτσι. Ναι, είμαστε σε μια κατάσταση λίγο αναμονής. Μεγάλης αναμονής, θα έλεγα, γιατί καλό μήνα, 1η Αυγούστου έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο σχετικό αυτό. Η ομάδα στείνεται με κριτήρια λίγο διαφορετικά από αυτά που είναι τα πιαθάρικα και τα αυτά που τραβάνε τον κόσμο. Έτσι, το να στείνεις μια ομάδα από τη βάση της, από τις ακαδημίες, επαδρώνοντας τις ακαδημίες με όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει στηθεί, έτσι, με προπονητές, γυμναστές, διατροφολόγους, προπονητές βοηθούς προπονητών, προπονητές ατομικής κατάστασης, δηλαδή όλα αυτά τα οποία στείνονται και δεν είναι τα πιασάρικα για τον κόσμο, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Διότι όπως ξέρεις, οι παίκτες που παντρώνουν κυρίως τις ομάδες στην Α1 ή στην Α2 είναι παίκτες με μονοετή συμβόλαια, άντε το πολύ 2 χρόνια. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ριζώνουν στις ομάδες. Άρα αν δεν ξεκινήσεις από τη βάση, κάθε χρόνο θα είσαι υποχρεωμένος να βρεις και ακόμα έναν μισθοφόρο για να μπορέσεις να σου βγάλει τη χρονιά. Συμφωνώ, είναι πολύ καλό αυτό και ενθαρρυντικό, αλλά θα έρθει κάποιος και θα μας πει, παιδιά, 8 χρόνια στην Α2 είμαι, δεν αντέχω άλλο. Εκεί δεν μπορώ να το απαντήσω. Όχι για το φύλαθλο. Το φύλαθλο δεν θα πάει πουθενά. Πάλι εκεί θα είναι. Αλλά το... Για το φύλαθλο. Ότι καλά είναι αυτά. Δικαιολογημένοι. Αλλά θέλω να ανέβω. Και εμείς μέσα μας μπλέμα και κυλάει. Εννοείται. Δεν είμαστε αναπτυχή, το καταλαβαίνεις αυτό και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά για τα νέα παιδιά, ακαδημίες κτλ. Αλλά ο στόχος της ανόδου έχει να εμφανιστεί πόσα χρόνια. Αυτό είναι που μας καίει. Εκεί μένουμε περισσότερο. Έτσι. Δεν είναι θέμα πια σάρκου ή όχι, είναι ότι θέλουμε να δούμε την ομάδα στην Α1. Το καταλαβαίνω, το θέλουμε και εμείς, το θέλει και ο πρόεδρος. Θεωρώ ότι θα γίνει μια... Όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια προσπάθεια η οποία θα είναι... και το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο των δειγμάτων που έχει δείξει ο Θόδωρος Γρακόπουλος τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Μακάρι, γιατί... Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί 1η Αυγούστου 2 μόνο αθλητές με συμβόλαιο φαντάζομαι δεν ικανοποιεί ούτε τον ίδιο ούτε κανέναν. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν γίνει συζητήσεις. Πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν γίνει συζητήσεις. Αλλάζουν τα πλάνα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο πρόεδρος ή ο προπονητής. Ναι. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες πια δεν υπάρχουν εκεί μεγαλύτερα περιθώρια. Θα ακούσετε πράγματα. Αναγκαστικά. Μόνο χαρά πιστεύω θα φέρουμε. Πάλι μακάρι θα πω, γιατρέ μου. Πάλι μακάρι θα πω. Το ραντεβού πότε είναι με την ομάδα για εξετάσεις, αυτά που σας αφορούν και εσάς ως γιατρός? Κοίταξε, γύρω στις 15 του μηνός θα ξεκινήσουμε το σιγά σιγά να μαζευόμαστε για να κάνουμε λίγο τα απαραίτητα εξετάσεις και τους ελέγχους που θέλουμε. Και από τις 20 του μηνός ξεκινάει η προετοιμασία επίσημα της ανερικής ομάδας. Εύχομαι με περισσότερους παίχτες μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο 2. Μη θα χωριέσαι. Και το ποδόσφαιρο ξεκίνησε με 13 παίχτες στην πρώτη προπόνηση. Μη θα χωριέσαι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Στο ποδόσφαιρο φτάνουν οι 11. Οι 2 στο μπάσκετ δεν φτάνουν. Έχουμε και 3 μικρούς που πήραμε. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι, και φαντάζομαι και εσείς έχετε καταλάβει και έχετε φουγκραστεί και το πόσο ο κόσμος ανησυχεί που είμαστε ακόμα στους δύο. Σαφώς, έτσι, και σου ξαναλέω, παρόλο που δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος. Ναι, συζήτηση κάνουμε. Το θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάλι θα πω μακάρι. Μακάρι. Και θα περιμένουμε όλοι μαζί. Και πάλι καλή δύναμη να ευχηθώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να έχετε λίγη εύχομαι δουλειά, όχι πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να καταλήξει καλά και ομαλά και όλη η ιστορία με το ποδόσφαιρο για να μπορέσει το τμήμα να είναι δυνατό, να είμαστε δυνατοί όλοι. Ναι. Γιατί όπως ξέρεις το ποδόσφαιρο είναι ο άξονας του... Τα τραβάει όλα, τμήματος. Τα παρασύρει βέβαια. Έτσι, μπράβο. Εύχομαι να έχουμε καλή κατάληξη όποια και αν είναι αυτή, με ανθρώπους που πραγματικά θα δουλέψουν και να πάμε μπροστά. Γιατί έχουμε Γολγοθά, έτσι. Η Β' Εθνική είναι Γολγοθά. Μεγάλο, μεγάλο. Μεγάλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον γιατρό των ομάδων και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Σήμερα βγήκε ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος για τον κύριο Κωνσταντίνο Μανόλογλου.